Το χορευτικό συγκρότημα Γιάλης. Και το χορευτικό συγκρότημα Ηρακλίας Χινούσας. So tonight you will be seeing some traditional dance rules for this. So we have the dancing group of Lefkanion Paru, the dancing group of Eyali, and the dancing group of Skinusa Iraklia. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επαγγελματίες Ηγιάλης, όσους βοήθησαν με υλικά αγαθά, χρήματα φιλοξενία και χειρονακτική εργασία. Ευχαριστούμε λοιπόν τα ξενοδοχεία μας, τα τρία Δέλφια, Express Kopelitis, and of course all the musicians and the dancing groups that came to Amorgos for this event, as well as every single person that helped us preparing the event for the last weeks and make it possible to happen tonight. Τώρα, εδώ στα αριστερά μας, θα δούμε πώς παρασκευάζεται το ξεροτίγανο, με τι υλικά και τον τρόπο ακριβώς. Τα υλικά που χρησιμοποιούν συνήθως είναι αλεύρι, ελαιόλαδο, λάδι, αλάτι ή ζάχαρη, αναλόγως τα γούστα. So here on the left, you... So now you can see how they are making it. Σε πρώτη φάση για την παρασκευή του ξεροτίγανου βάζουν το αλεύρι. Περίπου πόσο αλεύρι βάλατε μέσα? Ένα κιλό. Ένα κιλό αλεύρι. Αλεύρι, λάδι, ζάχαρη. Το αλεύρι γιατί το τρίβεται? Για να μαλακώσει, ε? Όποιοι θέλετε να έρθετε πιο κοντά να παρακολουθήσετε την παρασκευή του, μπορείτε να πλησιάσετε. Καλά. If you want to see how it's made, you should come closer, because... Ετοιμάζουμε το... Το ζάχαρη, λιώνουμε το ζάχαρη με λίγο αλάτι. Εδώ βλέπουμε πώς ζυμώνουν το ξεροτίγανο στην ουσία. Προσθέτουμε όλα τα υλικά μαζί. Τώρα φέρνει νερό με ζάχαρη. Νερό, αλεύρι, ζάχαρη και ελαιόλαδο. Αλάτι. Για να μην καθυστερήσουμε και εσάς και εμάς, να ξέρετε ότι η συνέχειά του είναι... Γίνεται κάτι, ένα στρογγυλό σχήμα. Παιδιά, αν θέλετε, φύγετε λίγο από μπροστά για να βλέπουν και οι πίσω. Στη συνέχεια αυτό θα τηγανιστεί σε καυτό λάδι. Θα ζεστάνουμε το μέλι. Θα ζεστάνουμε το λάδι, το μέλι, θα πει μέσα το ξεροτίγανο, 1-2-3 δευτερόλεπτα στην ουσία. Το βγάζουμε και το πασπαλίζουμε με σουσάμι. Και είναι έτοιμο. Μόλις γίνουν και χορέψουμε, θα σερβιριστείτε όλοι για να δοκιμάσετε. So you mixed all the ingredients together, so the one we said before, and once the mix is done, so you have to make the dough very flat, and after to fry it, and in the meanwhile, you have to heat some honey until it starts boiling, and as soon as it's boiling, you put the ξεροτίγανο for a few seconds into it, and after you take it off, and the final touch, so you put some susami inside, and then you can start eating it. So now, after we make it, everybody will be able to enjoy some ξεροτίγανο that we will give all around. Είπατε και ακριβώς τη συνταγή, να την ξέρουμε, ότι είναι ένα κιλό. Αυτό λάδι. Φάνη, γιατί ζυμώνουμε το ζυμάρι, ποιος ο λόγος να το ζυμώνουμε τόση πολλή ώρα? Για να γίνει... Εδώ είναι η μαγιά.
για πάντα, γιατί τα γράφει η κάμερα. Θέλει να γίνει αφράτο, είπες. Τρίτη χρονιά που στην Αιγιάλη γιορτάζουν τη γιορτή του Ξηροτίγανο. Αυτή τη στιγμή παρασκευάζουν επί τόπου το Ξηροτίγανο. Η κυρία Ειρήνη και ο Φάνης είναι δύο παρασκευαστές διαφορετικών γενιών. Μαζί συνεργάζονται για να μας παρουσιάσουν το Ξηροτίγανο της Αιγιάλης. Μουσική από όργανα, μόνο φωνή. Τραγουδάει ο πρώτος παραδοσιακά, ο πρωτοχορευτής, και επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Θα συνεχίσουμε με ένα καλαμαθιανό που επίσης θα τραγουδήσουμε εμείς και θα σας παρακαλούσα να κάνετε ησυχία, γιατί δεν έχουμε ούτε μικρόφωνα ούτε τίποτα, οπότε αν μπορείτε να μας υποστηρίξετε σε αυτό. Θα συνεχίσουμε με το Βουργάρικο, που είναι ένας αντρικός χορός. Ναι, που είναι ένας αντρικός χορός, θα το δείτε. Το Λευκιανό Χασάπικο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χασάπικο που χορεύεται μόνο στις Λεύκες της Πάρου. Και μετά έχουμε το Συρτό, που στην Πάρο χορεύεται σε τετράδες και όχι σε κύκλους. Κυρία Ειρήνη, πώς καταλαβαίνουμε ότι το ζυμάρι είναι έτοιμο? Δοκιμάζομαι. Το χέρι, το συμβόλωμαι. Δυνατά. Το κάναμε δυνατά. Το ζυμώνομαι, μετά το ζυμώνομαι και στο χεράκι μας και το κάνουμε μπαλάκι. Εκεί καταλαβαίνετε αν είναι έτοιμη η ζύμη εκεί το για να τηγανιστεί. Τη ζύμη την κάνουμε μπαλάκια και τα μπαλάκια αυτά που ετοιμάζει η κυρία Ειρήνη τα περνάνε από τη μηχανή, ούτως ώστε να πάρει τη μορφή του ξεροτίγανου. Δεν έχουνε. Σοφία, μπορείς να μου πεις αυτή τη στιγμή ποιος σύλλογος χορεύει? Αυτή τη στιγμή χορεύει ο Σύλλογος Λευκιανών της Πάρου. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αιγιάλης Αμοργού και παρακολουθούμε την τρίτη γιορτή του Ξηροτίγανου. Στον
αφού τη ζύμη την περάσαμε από τη μηχανή, δίνουμε το σχήμα του ξηροτίγανου με τον κόπτη και είναι το ξηροτίγανο έτοιμο για να πάει στο τηγάνι να τηγανιστεί. Το λάδι πρέπει να είναι καυτό. Πρέπει να βράσει, βέβαια. Καυτό, καυτό. Πρέπει να βράσει. Μέσα σε καυτό λάδι. Τέλεια, φανταστικά. Γιορτή ξεροτίγανο, Ελιάλησα Μοργού. 3 Σεπτεμβρίου 2016. Ξηροτίγανα ετοιμάζονται και η γιορτή συνεχίζεται. Ο χορός την Αιγιάλη δεν τελειώνει ποτέ. Thank you.
φύλλα κι ο χαμάνα μανίγια σου και με στα και με στα φύλλα της καρδιάς. Ξεροτίγανο. Η επόμενη διαδικασία θα είναι το μέλωμα. Μελώνονται με μέλι και σουσάμι. Ναι, το σουσάμι είπατε ότι είναι καμπουδισμένο και κοπανισμένο. Όταν κάνουμε μεγάλες ποσότητες για γάμους και γενικά για κοινωνικές εκδηλώσεις και τα βάζουμε έτσι σε μεγάλες λεκάνες, το λέμε και χτίσιμο. Τα χτίζουμε τα ξεροτίγανα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα ξεροτίγανα τα οποία μας ανέφερε ο Κωνσταντίνος. Το χτίσιμο του ξεροτίγανου είναι τα ξεροτίγανα τα οποία χρησιμοποιούνται σε γάμους και χρειάζονται μεγάλη ποσότητα. Λένε οι Αμοριανοί ότι τα χτίζουν τα ξεροτίγανα.
χορευτικό συγκρότημα Αιγιάλης.